Κύριε Ταουσιάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά και με ένα γρήγορο τέλος σε όλη αυτή τη δυσκολία που περνάει η ανθρωπότητα εδώ και ένα χρόνο. Κύριε Ταουσιάνη, 10 μήνες περίπου μετά την αγωνιστική αδράνεια, θα λέγαμε, επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League 2. Ανακούφιση, φαντάζομαι, μετά την παρατεταμένη αυτή αναβολή έναρξης του πρωταθλήματος. Μεγάλη, επιτέλους, πραγματικά μεγάλη ανακούφιση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα μπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί οι αγώνες είναι το παν για μας. Χωρίς αγώνες και ειδικότερα σε επίπεδο επαγγελματισμού και σε επίπεδο πρωταθλητισμού δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει εξέλιξη και δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης κανενός. Οπότε η χαρά μας είναι ιδιαίτερη που μετά από τόσο καιρό θα μπούμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να μας πείτε πόσο δύσκολο είναι για μια επαγγελματική ομάδα να μένει στην πραγματικότητα χωρίς δουλειά. Και βέβαια μιλάμε και για το αγωνιστικό κομμάτι και το ψυχολογικό, αλλά και βέβαια το οικονομικό. Γιατί βλέπουμε ότι και στις μικρότερες κατηγορίες όπου δεν έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα, μιλάμε έτσι για προβλήματα βιωσιμότητας των ποδοσφαιρικών επιτελείων. Εντάξει, ήταν μια σκοτεινή περίοδο. Αλήθεια είναι ότι υπήρχε κόστος σε όλους τους παραμέτρους αυτούς που αναφέρατε. Δεν το συζητάμε όσον αφορά το αγωνιστικό. Μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όπου το εργαλείο τους είναι το σώμα τους και η αθλητική τους φόρμα. 10 μήνες μακριά από παιχνίδια, από μόνο του αυτό είναι ένας πάρα πολύ αρνητικός και στερεοτυπικός παράγοντας στην εξέλιξή του. Και το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι δεν αγωνιζόντουσαν, το πρόβλημα ήταν ότι δεν ξέραμε και πότε θα αγωνιστούμε, έτσι ώστε να υπάρχει, αν μη τι άλλο, ένας προγραμματισμός προπονητικός, είτε μακροπρόθεσμος, είτε μεσοπρόθεσμος, είτε βραχυπρόθεσμος. Δεν σας κρύβω ότι μέσα σε όλο αυτό το διάστημα οι ποδοσφαιριστές φορμαρίστηκαν και ντεφορμαρίστηκαν, ούτε και εγώ μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά και στο ψυχολογικό κομμάτι, καταλαβαίνετε, 10 μήνες προσπαθούσαμε να βρούμε πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα για να διατηρήσουμε τη συγκέντρωση των παιδιών. Και όπως σας είπα και πριν, χωρίς αγώνες δεν υπάρχει ύπαρξη κανενός όσον μπλέκεται σε ένα οργανισμό αθλητικό, ούτε του παράγοντα, ούτε του προπονητή, ούτε του ποδοσφαιριστή. Δεν μπορείς να τεστάρεις το τι κάνεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εσείς, ωστόσο, έστω και μέσω ατομικών προπονήσεων, κρατήσατε ένα ρυθμό. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα του Εργοτέλη λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα, κύριε Ταουσιάνη? Κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών, καταρχήν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι ποδοσφαιριστές μας όλη αυτή την περίοδο. Τηρουμένων των αναλογιών, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά τους παραμέτρους της φυσικής κατάστασης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αγώνες και ειδικά οι επίσημοι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις προπονήσεις. Θεωρώ ότι καμία ομάδα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, δεν θα μπορεί να αποδώσει το μέγιστο της ποιότητάς της και είναι φυσιολογικό. Παρόλα αυτά, μπαίνοντας και πλέον σε άλλες δύσκολες συνθήκες, γιατί τώρα μιλάμε για μια συχνότητα και αγώνων πάρα πολύ μεγάλη, μέσα σε 35 ημερολογιακές μέρες οι ομάδες θα δώσουν 10 αγώνες. Είναι κάτι το οποίο πολύ είναι δύσκολο πρωτόγνωρο για όλους μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τα ρόστερ, η διαχείριση των ρόστερ, πόσο θα προσέξει τους ποδοσφαιριστές και τις επιβαρύνσεις που θα έχουν. Αλλά αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, προτιμούμε αυτό το αναγκαίο κακό από το να μην παίζουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά η πίεση των ημερομηνιών είναι πολύ μεγάλη, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, αναγκαίο κακό, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Θέλω, έτσι, πέρσι ο Εργοτέλης μέχρι το Μάρτιο που αγωνίστηκε είχε δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ήταν στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Υπήρξαν αλλαγές στο ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς, αποχώρησε ο Έφορτ, έχουμε αλλαγή δυναμικού ως ένα βαθμό. Θέλω να μου πείτε λίγο για τη φετινή παρουσία της ομάδας του Εργοτέλη και αν πρόκειται να δούμε και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις αυτή την περίοδο του Ιανουάριου που διανύουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει κατά πολύ η ομάδα μας σε σχέση με πέρσι. Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 13 αποχωρήσεις. Έχουμε δημιουργήσει σχεδόν ένα νέο σύνολο, το οποίο όμως θα κινηθεί στο γνωστό δρόμο και στη γνωστή φιλοσοφία αγωνιστική που έχει ο Εργοτέλης εδώ τα τελευταία χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτή την καινούρια ομάδα, πιστεύουμε πάρα πολύ και στη δουλειά που έχουμε κάνει και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό.
θέλουμε να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό έναντι των ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Γιατί όταν θέλεις διακρίσεις ή υψηλές πτήσεις, νομίζω σε αυτή τη βάση πρέπει να κινούμαστε. Δεν μπορώ να γνωρίζω πού θα φτάσουμε, αλλά το ζητούμενο είναι κάθε Κυριακή να παρουσιάζουμε μια αγωνιστικότητα και ένα πρόσωπο που θα δημιουργεί τις συνθήκες να μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Προλάβατε και την επόμενη ερώτησή μου, ακριβώς που μπαίνει ο πύχης σε ό,τι αφορά τον Εργοτέλη. Ξάνθη και Λεβαδιακός είναι οι ομάδες που αναμένετε, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από εκεί και κάτω όμως, περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, κύριε Ταουσιάν, είναι έτσι? Καταρχήν δεν είναι μόνο η Ξάνθη και ο Λεβαδιακός, είναι πάρα πολλές οι ομάδες που είναι και ιστορικές και έντονα ενισχυμένες φέτος. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα φέτος. Γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένος. Μπορεί στην αρχή, όπως είπα πριν, ότι η ποιότητα των ομάδων να μην αποδοθεί, αλλά στην πορεία των παιχνιδιών θα δούμε και καλύτερο σε επίπεδο ποιότητας πρωτάθλημα. Αλλά όσον αφορά τον ανταγωνισμό, θα είναι σαφώς πολύ καλύτερο από το περσινό πρωτάθλημα, με πάρα πολλές ομάδες να διεκδικούν ψηλά πράγματα. Τώρα όσον αφορά για μας, θα θέλουμε να κινηθούμε σε αυτά που προανέφερα πριν. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο και για την παρουσία των άλλων δύο κριτικών ομάδων, του Νεοφώτης του Αφιεράπετρας και της ομάδας των Χανίων, όπου βέβαια έχει βάλει ψηλά τον αγωνιστικό της πύχη. Καταρχήν είναι ευχάριστο το νησί μας προσωπείται από τρεις ομάδες στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Όπως είπες και εσύ, τα Χανιά σαφώς έχουν βάλει ψηλά τον πύχη και το δείχνουν με τις κινήσεις που έχουν κάνει και το γεγονός ότι είναι μια ομάδα δεμένη με ίδιο προπονητή εδώ και σχεδόν 2,5 χρόνια. Και από την άλλη ο Νεοφώτιστος Όφη, Εράπετρας, που θα παρατάξει σίγουρα τον ενθουσιασμό του και την δίψα του στην καινούργια εμπειρία. Πρεμιέρα λοιπόν την Κυριακή, 2 το μεσημέρι, στο Παγκρίτιο Στάδιο, με αντίπαλο μια πραγματικά ιστορική ομάδα, αυτή του Ιωνικού. Τι σχόλιο μπορούμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Είναι και πρεμιέρα, σίγουρα δεν μπορεί να κάνει κανείς προγνωστικά. Τι μπορούμε να πούμε για τον αντίπαλο και την αναμέτρηση? Σίγουρα προγνωστικά, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει μετά από 10 μήνες, δεν μπορείς να κάνεις, γιατί η αλήθεια δεν μπορείς να γνωρίζεις πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Σαφώς έχουμε απέναντί μας έναν και ποιοτικό και έμπειρο αντίπαλο, αλλά το ζητούμενο για μας, ανεξαρτήτου αντιπάλου, σε αυτή την πάνω δό μας πλέον στα επίσημα παιχνίδια, είναι το πόσο γρήγορα θα προσαρμοστούμε και θα εξοικειωθούμε στις συνθήκες του επίσημου παιχνιδιού. Γιατί οι συναισθηματικές καταστάσεις ενός επίσημου παιχνιδιού είναι πάρα πολύ διαφορετικές, όπως σας είπα πριν, από τις προπονήσεις. Και εδώ εμείς σχεδόν κοντεύουμε να ξεχάσουμε πώς είναι. Η αλήθεια είναι και πολύ δε περισσότερο και οι αγώνες, κύριε Ταουσιάν. Οι προπονήσεις, ναι, αλλά και οι αγώνες. Αυτούς κι αν έχετε πραγματικά ξεχάσει. Και ενώ ακολουθεί ακριβώς, βέβαια ακριβώς και το παιχνίδι στη Δράμα, έτσι, Κυριακή, Τετάρτη. Δύσκολο το εγχείρημα, δύσκολο να το διαχειριστείτε όλες οι ομάδες, όλο αυτό το αγωνιστικό, η αγωνιστική πίεση που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια, γιατί αν σκεφτείτε ότι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι έγινε πριν 10 μήνες και το τελευταίο φιλικό πριν 2,5. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί η ομάδα μέσα στις καινούργιες συνθήκες? Γιατί σαν καινούργια θα είναι πλέον για μας. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια να κάνουμε μια αναφορά και στο πρωτόγνωρο του πράγματος, το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε εντόνως τους τελευταίους μήνες όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε αγωνιστική δράση. Άδεια γήπεδα, χωρίς την παρουσία του κόσμου, παιχνίδια που στα μάτια των φιλάθλων μοιάζουν περισσότερο με φιλικά, αφού δεν υπάρχει αυτός ο παλμός που δίνει η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Ένα άδειο λοιπόν Παγκρίτιο Στάδιο την Κυριακή και ο Εργοτέλης κόντρα στον Ιωνικό. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο σαφώς αυτό που ζούμε. Σίγουρα το ποδόσφαιρο χάνει από την έγκλη του, χάνει από την έντασή του, χάνει από την ενέργειά του. Αλλά είναι τα νέα δεδομένα, είναι το αναγκαίο κακό στο οποίο εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε και δεν σας κρύβω κιόλας όσο έτσι και όχι ευχάριστο ακούγεται, ότι λίγο πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε αρχίσει πλέον και συνηθίζουμε. Γιατί ακόμα και την περίοδο των φιλικών, όλα τα φιλικά αυτά γίνανε χωρίς θεατές. Οπότε έχουμε λίγο κάπως προσαρμοστεί μέσα σε αυτή τη νέα τάξη των δεδομένων, αν και αυτό έχει κόστος στο ποδόσφαιρο και στο προϊόν δηλαδή που λέγεται ποδόσφαιρο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Ταουσιάν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς πισωγυρίσματα.